Στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλη. Όχι. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός που δεν ήταν από αυτό που λέμε πολιτικό τζάκι. Και επίσης χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει κάποιος αρχηγός κόμματος που προσπαθούσε με πάθος να μπει στη Βουλή και πέρασαν περίπου 20-30 χρόνια για να το καταφέρει. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας ζωντανά στο στούντιο. Εδώ, τον ακουμπάμε. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε μια συνέντευξη λίγο διαφορετική, όχι τόσο με πολιτικό περιεχόμενο, περισσότερο γιορτινό, περισσότερο ανθρώπινο, περισσότερο αυτοβιογραφικό. Θα πούμε και κάποια πολιτικά προς το τέλος. Αλλά να το ξεκινήσουμε έτσι πιο χαλαρά και πιο προσωπικά. Για σας το 18 ήταν μια καλή χρονιά σε επίπεδο προσωπικό? Το 17, συγγνώμη. Βιάζεσαι. Βιάζομαι να διώξω και το 18. Ο δικός σας προσωπικός απολογισμός. Ναι. Ακούστε, το 17 ήταν μια χρονιά που τη ροκανίσαμε άδοξα και άσκοπα, μεγαλώνοντας τα χρέη. Αυτό έγινε. Και συγκεκριμένα από το 9 και μετά η χώρα ζει μια τρέλα εγωισμών μεταξύ κάποιων πολιτικών και δεν κάνει το καθήκον της η χώρα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το καθήκον της χώρας ήταν να φτιάξουμε μια κυβέρνηση μεγάλη, να φέρουμε επενδύσεις. Ναι, γιατί η μη άφιξη επενδύσεων μας βάζει σε όλες αυτές. Αυτό σε επίπεδο πολιτικό. Ναι. Είπαμε θα τα πούμε προς το τέλος. Σε επίπεδο ανθρώπινο προσωπικό το 17 πώς ήταν για εσάς, για την οικογένειά σας, για τους δικούς σας ανθρώπους? Καλό ήταν, ήρεμο. Εγώ πάντα ήρεμος είμαι στα προσωπικά σας. Στα προσωπικά δεν έχω... Άλλαξε η ζωή σας όμως. Μεγάλες οξύνσεις. Η ζωή σας άλλαξε όμως, διότι πλέον είστε ένα δυναμικό μέλος του Κοινοβουλίου, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι αυτό. Αλλά μπήκαμε σε άλλα τούνελ. Πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα λέτε? Ναι, είδα ανθρώπους να με προδίδουν που δεν το περίμενα, που δείξανε φοβερή αχαριστία. Η πολιτική ανθρώπους, τα έχει αυτά. Ανθρώπους που έβαλα με τα χέρια μου στη λίστα και δεν έδειξαν σεβασμό. Που δεν ήταν τίποτα, δεν τους ήξερε η Ελλάδα καθόλου. Mm-hmm. Και τους έκανα βουλευτές, χωρίς να ξοδέψουν ένα ευρώ. Χωρίς να... Δεν τα περιμένατε αυτά? Δηλαδή, όχι, έτσι, τόσα δεν χρόνια βλέποντας και αφάνες. Λέγαμε, είχαν έρθει από την ΑΝΕΛ, είχαν έρθει από Νέα Δημοκρατία, οι υπουργοί από το ΠΑΣΟΚ, και λέγαμε μην τους βάλουμε γιατί θα μας προδώσουν. Θα πάρουν την έδρα και θα φύγουν. Και τελικά λέτε σας πρόδωσαν... Μας πρόδωσαν οι δικοί μας, εντός των τυχών. Έτσι πάντα ο εχθρός, ο τρομερό, είναι εντός των τυχών. Τρομερό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να συγχωρεί αυτό το πράγμα. Είναι μια μαχαιριά πισόπλατη που δεν τώρα καταλαβαίνω που λέγανε γιατί έκαναν λάθος τις επιλογές τους πολλοί πολιτικοί του παρελθόντος. Τους καταδίκαζα κι εγώ. Ενώ είναι ο άνθρωπος είναι άστατος. Εσείς νιώσατε ότι ενδεχομένως, προφανώς τώρα εκφράζεται και μια προσωπική πικρία, ναι. Νιώσατε ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή το βράδυ όταν είστε μόνος σας, μήπως έκανα και εγώ κάποιο λάθος, γιατί να μου φερθούν έτσι? Παιδιά τώρα, ό,τι λάθος και να έκανα, ναι. Αν σας πάρω εγώ τώρα, πες ότι έκανα 10 λάθη, όχι ένα. 10. Σας παίρνω εγώ που λέγεστε κυρία Γλυκοφρίδη και σας βγάζω βουλευτήνα, ναι. Στη Βουλή. Πάλι, ναι. Για να μπουν στη Βουλή, εγώ αγωνίστηκα 40 χρόνια για να μπω στη Βουλή. Mm-hmm. Το ξέρει όσο ο κόσμος. Ναι, λοιπόν. Τον αγώνα. Δεν σε ήξερε ούτε η γειτονιά σου και σε βάζω στη Βουλή. Ναι. Έτσι. Mm. Ό,τι και να σου έκανα. Μου χρωστάς. Μου χρωστάς τα πάντα. Μάλιστα. Ο άλλος όμως. Ή παρετήσου. Mm-hmm. Παρετήσου. Και. Χτίσε μόνη σου ή μόνο σου την πορεία σου, την πορεία σου και θα σου βγάλω το καπέλο. Σωστό. Μετά. Πώς το αντιπαρέρχεστε στις διασταυρώσεις με τους ανθρώπους αυτούς που λέτε στη Βουλή, μιλάτε ή έχετε σταματήσει? Αποφεύγω. Το αποφεύγετε, δεν θέλετε? Αποφεύγω. Όταν τους βλέπω, κάνω ότι δεν τους βλέπω. Κάντε ό,τι δεν τους κάνω για να μην έρθω σε δύσκολη θέση. Δηλαδή. Άρα η πίκρα του 17 κυρίως σε προσωπικό επίπεδο ήταν αυτή. Η προδοσία που δεχθήκατε από ανθρώπους που τους ευεργετήσατε. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Αυτό ειλικρινά ήταν, ξεπέρασε κάθε όριο. Μάλιστα. Να θυμηθούμε λίγο παλιά Χριστούγεννα, παλιές πρωτοχρονιές, όταν ήσασταν παιδί, όταν ήσασταν νέος
όταν χτίζατε τα όνειρα για την πορεία και το μέλλον σας, πώς ήταν, για θυμηθείτε, πάμε λίγα δύσκολα χρόνια πίσω. Ήταν με ταξίδια συνέχεια, τα κανάλια τα μεγάλα δεν με βάζανε. Όχι, όχι, λέω πιο πίσω, πιο πίσω. Πριν παιδικά να... χρόνια, πάμε στα παιδικά, παιδικά χρόνια, λέτε, που παιδικά. Όλοι κάνουν, ανατρέπουν. Τότε το θέλετε. Που κάνατε τα πρώτα όνειρα, τότε που χτίζατε τους πρώτους δρόμους για το... Τι θέλετε να γίνετε, τι θέλετε να τότε περισσότερο διάβαζα ενίσχυα τις γνώσεις μου. Αυτό πολεμούσα να κάνω, τις γλώσσες, να μιλάω. Πολεμούσα να εξοπλίσω τον εαυτό μου με προσόντα. Αυτό είναι καλό μήνυμα και για τα νέα ναι, παιδιά που μας ακούν. Και πάντα για τα παιδιά αυτό λέω. Μη χάνουν το χρόνο τους να ασχολούνται με τις σπουδές τους και να μην βιάζονται να κάνουν τους άντρες τα αγόρια ή τις γυναίκες ή τα κορίτσια προώρος. Να μην βιάζονται. Γιατί χάνεται η μαγεία της νιώτης. Η μαγεία της νιώτης που είναι η μόνη και ανεπίστροφη. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως, κύριε Λεβέντη, όταν είμαστε... Ναι, γιατί βλέπει το μεγαλύτερο και ζηλεύουμε. Όλοι θέλουμε να μεγαλώσουμε και τελικά περνάνε τα χρόνια και λέμε... Ναι. Πάντως εσείς λέτε λοιπόν, όταν γυρνάτε πίσω στα παιδικά χρόνια, ουσιαστικά ήσταν ένα παιδί που εκείνο που σας ενδιαφέρει είναι να οπλιστείτε με γνώσεις. Καλά, και εγώ σαν παιδί είχα τις αδυναμίες μου να φύγω από το σπίτι, να κάνω την επανάστασή μου, αλλά... Η οικογένεια δεν μένει, δεν μένει, αλλά ήξερα ότι πρέπει να συγκρατηθώ. Ως παιδί άτακτος. Εντάξει, πάντα. Σκανδαλιάρες, ζημιές. Σας έχουμε για λίγο. Και από το σχολείο με βγάζανε συχνά έξω. Α, ναι. Γιατί γέλαγα, γιατί μέσα στην τάξη, αυτό που λέμε όταν γίνεται κάτι γελίο, εγώ γέλαγα. Η δασκάλα έλεγε έξω. Σε εσάς. Για να μην μεταδώσει. Α, για να μην συνεχιστεί το γέλιο. Το, ναι. Ήσασταν αυτό που λέμε πειραχτήρι, ήσασταν ο Άρης που μαθητής. Όχι ακριβώς πειραχτήρι, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ένας νεαρός αυθόρμητος, που όταν γινόταν κάτι δίπλα μου έτσι προς το γελίο, ναι, προς το που προξενούσε γέλιο, εγώ δεν μπορούσα να το... Να κρατηθείτε. Να κρατηθώ παριστάνοντας το μάρμαρο του Παρθενώνα. Δεν μπορούσα. Την πληρώνετε πρώτα. Και θυμάμαι μια φορά, σας πω και αυτό, ναι, χαρακτήρα. Ναι. Ένας καθηγητής φιλόλογος, ναι, με βγάζει έξω, στο γυμνάσιο τώρα, σε μεγάλη 16 και μωρό, ναι. Έξω και να έρθει το κυδεμόνα σου. Εγώ το θεώρησα βαρύ αυτό. Πρώτη φορά να έρθω με τον Κεδεμόνα. Με τον Κεδεμόνα. Τη μάνα μου. Τώρα να πάω. Πάω την άλλη μέρα. Αυτό είχε ξεχάσει ότι με έδιωξε. Λέει το καλύτερο παιδί, λέει. Αλλά καλά, το ξέχασε. Ωραίο φιλόλογο. Παναγία μου. Είχε Αλσχάιμερ τότε. Αυτό. Από τον πατέρα και τη μητέρα, τι θυμάστε? Η μητέρα επέμενε πολύ στις σπουδές, mm-hmm, για όλα, σωστή, τα παιδιά. Η μητέρα. Ναι, ο πατέρας ήταν της αρχής, τα έχει αφήσει όλα στη μητέρα. Λάθος. Ο αρχηγός της οικογένειας ήταν η μάνα. Εκείνος δούλευε σαν σκυλί, ξέροντας βέβαια ότι έχει πίσω βράχο. Ένα βράχο, ναι. Στη μητέρα σας μοιάζει. Τέτοιες οικογένειες εκείνες οι παλιές που δεν νομίζω να ξανά βγαίνουν εύκολα τέτοιες. Στη μητέρα μοιάζεται περισσότερο στον πατέρα σας? Στη μητέρα. Α, δούλευε πολύ και ουσιαστικά είχε, ναι, αφήσει όλη την ουθεσία. Διπλές βάρδιες, ταξίδευσε ταξίδια για να τα φέρει βόλτα. Τι δουλειά έκανε? Ναυάγησε τρεις φορές. Ναυτικός ήταν. Είχε αγωνιστικές επιχειρήσεις στην αρχή, ναι, στην Καλαμάτα κάτω στη Μεσίνη. Και είχε και αρκετά οικονομική καλή κατάσταση. Αλλά οι Γερμανοί μας κάψαν τα τρακτέρ, τις αλωνιστικές, τις αποθήκες με φυστή και κερίζι μας τις κάψανε και μείναμε στο μηδέν. Και τότε η μάνα μου του είπε: δεν πάμε στον Πειραιά να μεγαλώσουμε τα παιδιά να σπουδάσουν, γιατί για να ξαναφτιάξουμε όλα αυτά εδώ. Θέλουν χρόνια. Χρόνια και τα παιδιά θα αναγκαστούν να γίνουν εργάτες, να εγκλωβιστούν εδώ στη Μεσίνη. Και, έτσι ήρθαμε στα ταμπούρια του Πειραιός. Και ο πατέρας μετά έγινε ναυτικός. Ναι, μετά έγινε ναυτικός, γιατί δεν μπορούσες με τα μεροκάματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη, τέσσερα παιδιά να μεγαλώσεις και τα τέσσερα στις σπουδές. Και πήγε στο ταξίδεψε, το άσχημο είναι ότι ναυάγησε δύο φορές και στο δεύτερο ναυάγιο του είπε η μάνα μου πίσω. Μην ξαναμπαρκάρει. Και πήγε στα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Έγιναν δύο ναυάγια, δύο ζήσατε ναυάγια, και αυτό το ακυβερνησία τριών ημερών είχαν, το καράβι είχε γύρει με ξυλία.
πω. Ναι, ναι. Και να πούμε και δεν μπορούσαν να το πλησιάσουν άλλα καράβια λόγω θάλασσα ταραχή. Να πούμε ζεστές καλημέρες και σε όλους με την ευκαιρία που τη συζήτηση, σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Ναι, και που πολλοί είναι στα πλοία και μας ακούνε αυτή την ώρα. Και μακριά από τις οικογένειές τους. Έτσι προσπαθούμε εδώ στα παραπολιτικά να είμαστε στο δυνατό. Είναι η δουλειά του ναυτικού αυτή που πολλές φορές, μάλλον τις περισσότερες, είναι μακριά από την οικογένειά τους. Τρεις μέρες δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν άλλα καράβια. Να σας πω, ποια είναι τα πιο, οι πιο χαρούμενες γιορτές έτσι Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θυμάστε ως νέος, ως παιδί. Έχει μείνει κάτι που, που είναι σε ξεχωριστή θέση. Τα παίρνει το παρελθόν και τα πνίγει. Ναι, αλλά κάτι πάντα θυμόμαστε κάτι που έλειπε μας, ο μπαμπάς σας. Που μας έμεινε. Συνήθως στις γιορτές ή ήταν έλειπε, γιορτάζατε μαζί. Έλειπε. Όταν ταξίδευε εκείνα τα 7-10 χρόνια πόσα ήταν, έλειπε. Ο μπαμπάς έλειπε. Το μικρόβιο της πολιτικής, δηλαδή να αρχίζετε να σκέφτεστε ότι εγώ μπορεί και να ασχοληθώ με αυτό, ότι εγώ μπορεί και κάποια στιγμή να μπω μέσα στη Βουλή. Πότε πρωτομπήκε στο μυαλό σας? Από νεαρός μου άρεσε να ακούω πολιτικές ομιλίες και όταν εκεί στον Πειραιά, στον Άγιο Δημήτριο Πειραιός, ήταν δύο καφενεία, ένα που κάνανε οι δεξιοί συγκεντρώσεις και το απέναντι που κάνανε οι κεντρώοι και οι κουκουέδες. Να. Δεν φαντάζομαι να πηγαίνετε στον δεξιόν. Σε όλα πήγαινα εγώ στις συγκεντρώσεις πήγαινα, ήμουν σε όλα γιατί εισέπρατα. Βέβαια, σωστό. Εγώ δεν πήγαινα γιατί σαν πίστευα. Σουγκάρι, ναι, δεν πίστευα. Πήγαινα να για να εισπράττω και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Πηγαίνετε, και το είχε διαπιστώσει και η οικογένεια. Ότι την μου έφεση, άρεσε, ναι. Μου άρεσε εμένα πάρα. Ενώ δεν είχε κάποιο σχέση. Διάβαζα εφημερίδες πολλές, έπαιρνα Ακρόπολη την εποχή εκείνη. Κι άλλες βγαίνανε κάτι περίεργες εφημερίδες που τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Άρα από μικρός μπήκε το μικρόβιο. Ναι, το είχε μπει, είχε μπει. Κάποια στιγμή βέβαια σταμάτησε αυτό γιατί έφυγα για τη Γερμανία αφού τελείωσα το Πολυτεχνείο. Αλλά εκεί... Εκεί γνωρίστηκα στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών και μου άρεσε πάρα πολύ ο διάλογος, η συνεννόηση, το ότι καθόταν και ο πρόεδρος του κόμματος δίπλα στους άλλους στα πίσω καθίσματα σε συνεδριάσεις, να κάθεται τέος ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ εδώ μπαίνει ο πρόεδρος, σηκώνει τον κόφη, χειροκροτούν, λες και είναι ο στρατηγός, μπαίνει ο στρατηγός, φαντάρει. Ενώ εκεί πέρα έβλεπες ένα πράγμα. Μάλιστα. Πάμε όμως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πολύ αυτή η δημοκρατία. Ναι, είναι περισσότερο αρχηγοκέντρικα. Το να βλέπεις δίπλα σου τώρα το Σμιτ να κάθεται και να ξέρεις ότι είναι αυτός που μέχρι προχθές διήφθηνε την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και να κάθεται δίπλα σε ένα όπως εγώ αλλοδαπό. που πήγα εκεί για μεταπτυχιακό. Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Να κάνουμε και το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερο Βασίλη Λεβέντη. Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο των παραπολιτικών 90,1 στο Weekend Online. Μαζί μας ζωντανά εδώ στο στούντιο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης. Συζητάμε όχι τόσο πολιτικά, πιο προσωπικά, πιο έτσι, γιορτινά. Ανθρώπινα. Στο πρώτο κομμάτι αυτής της συζήτησης. Και μείναμε εκεί που φύγατε για σπουδές για μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Και γύρισα. Και γυρίσατε. Και γύρισα με άλλη ιδέα περί πολιτικής. Όχι με μεσίες. Εδώ στην Ελλάδα τον Καραμαλή τον θεωρούσαμε μεσία. Τον Ανδρέα Παπανδρέου χαρισματικό που θα γεννηθεί άλλο σε άλλα 500 χρόνια. Εκεί πέρα είδα ότι καθόντουσαν στα τελευταία καθίσματα. Μιλάγανε με όλους, με τις καθαρίστριες και εντυπωσιάστηκα. Λέω: τι κάνει αυτός, μιλάει με την καθαρίστρια τώρα, τι θα του πει η καθαρίστρια. Και τον ρώτησα μάλιστα: γιατί μιλάτε με όλους και τα λοιπά. Και λέει: γιατί μπορεί να ξεχάσαμε κάτι που να το θυμάται η καθαρίστρια. Και να μας το πει ένας απλός πολίτης. Ναι, ναι. Και αυτό είναι μεγαλείο. Ναι. Το οποίο αισθάνθηκα ότι το χρειαζόταν η χώρα. Και είναι και λογική, έτσι. Είναι απλή λογική που κάποια φορά τη χάνουμε. Δώσατε τη μάχη πολλά χρόνια, πολλές φορές και με έτσι ανορθόδοξο τρόπο ή με έναν τρόπο που πολλοί τότε τον είχαν χαρακτηρίσει γραφικό, με τις εμφανίσεις σας στο κανάλι που είχατε κλπ. Τώρα, σκεφτόμενος που είστε πια στη Βουλή, είστε πρόεδρος ενός κόμματος, έχετε βουλευτές, μιλάτε ως πολιτικός αρχηγός, έχετε καλείστε όταν γίνεται σύσκεψη πολιτικών αρχηγών κλπ. Όταν βλέπετε εκείνο τον παλιό εαυτό σας, με εκείνες τις εκπομπές, με εκείνο το λόγο και την εκφορά και όλα αυτά που λέγατε,
ποια είναι η αυτοκριτική που κάνετε σε σχέση με εκείνη την περίοδο της ζωής. Χρειαζόταν και εκείνο, λέτε, ή... Κοιτάξτε, εκείνο, εκείνη την εποχή άκμαζε ο δικοματισμός. Δηλαδή έπαιρνε 48% ένα, 40% ο άλλος. Δεν πιάνετε τώρα αυτά. Άρα δεν υπήρχε περιθώριο να μπει κόμμα τρίτο και το κουκουέ έμπαινε δύσκολα. Ναι. Ως τρίτο πόλος. Επομένως, εμείς κάναμε προπονήσεις επί 40 χρόνια. Προπονιόμαστε. Δεν μετήχαμε με αξιώσεις. Ναι, καλά, προφανώς. Ναι. Άρα έχετε εγώ κάνει πολεμούσα, μεγάλη προπονήση. Βέβαια, πάντα, πολεμούσα πάντα να είμαι σοβαρός, υπεύθυνος. Τώρα, αυτό που είπατε γραφικός, ακούστε, το θεωρούσε η κοινωνία που σκέπτεται με ένα κατεστημένο τρόπο, μπορεί να θεωρεί γραφικό κάτι. Έτσι, ο καθένας η κοινωνία, ναι, η κοινωνία η σταθεροποιημένη που έχει τα συμφέροντά της, τα παιδιά της, τη ΔΕΗ από εδώ από εκεί, μπορεί να θεωρεί ότι κάθε ένας που κάνει τον επαναστάτη είναι και γελίος. Είχατε πάντως φανατικό. Δεν το αποκλείω αυτό. Ναι. Δεν το αποκλείω. Εγώ θυμάμαι από, ναι, από εκείνη την περίοδο που ο κόσμος που είχε μία αλφα άποψη και εικόνα για σας, πώς αυτή η εικόνα ανατράπηκε. Και ξαφνικά γύρισε η ζυγαριά υπέρ σας με εκείνη τη συνέντευξη που είχατε δώσει στον Αντένα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Ναι, γιατί έκανε τον κόσμο να με προσέξει. Ναι, οπότε προσέχοντας. Όταν έκλεισε την συνέντευξη εκείνη, την έχασε και την κερδίσατε, ναι, εσείς στο τέλος της, όταν έφερε το κουτί με την πίτσα και λειτουργήσατε, ναι, τελείως απροσδόκητα. Ναι. Το λάθος του Παναγιωτόπουλου, που είναι κορυφαίος δημοσιογράφος, μην έχουμε αμφιβολία, δεν τον κατηγορώ, είναι ότι είχε ένα σχέδιο. Και όταν είδε ότι δεν του βγαινε, έπρεπε να το αλλάξει το σχέδιο κάθε σοβαρός άνθρωπος. Έπρεπε άνθρωπος, να κάνει plan B. Ναι, και να προσαρμοστεί, να κάνει 10 ερωτήσεις και να κλείσει την εκπομπή. Ναι. Αυτός θέλησε με το ζόρι να εφαρμόσει την αρχική του ιδέα, περί γελιοποίησης του Λεβέντη. Ναι. Δεν βγήκε και είχε αντίθετα. Είχε από τον κόσμο, σου λέει, κρατά γιατί να πούμε. Γιατί επιμένεις, ναι, ναι, αφού άλλος δεν σου δίνει δικαιώματα. Και η αρχή του τέλους εκείνης της εκπομπής ξεκίνησε με εκείνη τη συνέντευξη. Ναι. Με το τέλος εκείνης της συνέντευξης. Ναι, ναι, έτσι ήταν και εντάξει. Εγώ τον ευχαριστώ πάντως τον Παναγιωτόπουλο, γιατί έκανε τον κόσμο να με προσέξει. Σημαντικό αυτό. Και πολλούς να αλλάξουν. Μερικοί άποψη δεν ακούγανε καθόλου Λεβέντη και βασιζόντουσαν στην κακή γνώμη του διπλανού τους. Mm-hmm. Δηλαδή έλεγε ο διπλανός ο Λεβέντης γραφικός, το απεδέχεται ο άλλος. Ενώ αυτό έκανε τον άλλο να προσπαθήσει να μορφώσει ιδίαν αντίληψη. Mm-hmm. Τώρα που μπήκατε στη Βουλή, σε σχέση με πρόσωπα που ξέρετε πριν, είτε από την τηλεόραση, είτε από τις εφημερίδες και την ενημέρωση, και τώρα τα γνωρίσατε από κοντά, για ποιον η άποψή σας άλλαξε δραματικά προς το θετικό και για ποιον άλλαξε δραματικά προς το αρνητικό? Από αυτούς που γνωρίσατε, εντός του Κοινοβουλίου. Εντός του Κοινοβουλίου. Ναι. Δυστυχώς, εντός του Κοινοβουλίου, από πολιτικής άποψης συνεχίζω να μην εκτιμώ σχεδόν κανέναν από πολιτικής άποψης. Από ανθρώπινης άποψης που πίνουμε ένα καφέ, μου μιλάνε. Δηλαδή, να σας πω τώρα, ένας από τους πολλοί φίλους μου είναι ο Θεωνάς. Ο βουλευτής του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω. Έρχεται, μου μιλάει με καλοσύνη πάντα, με χαιρετάει. Ο Τραγάκης. Είναι δύο-τρεις άνθρωποι δηλαδή από τα κόμματα που δείχνουν μεγάλη αδυναμία. Με ρωτάνε για τα παιδιά τους, με ρωτάνε, συζητάμε για... Σας εκτιμούν την όψη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ως πολιτικούς να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή, δυστυχώς βλέπω μια υποκρισία, ναι, μια ξύλινη γλώσσα σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και στενοχωριέμαι. Λέω, αν έρθει μια μεγαλύτερη ακόμη κρίση. Τώρα μην κοιτάτε, μπήκαμε στο μνημόνιο, σώσαμε κάπως την κατάσταση. Mm-hmm. Αν έρθει μια ακόμη μεγαλύτερη κρίση και χρειάζονται αυτοί να πάρουν μια υπεύθυνη στάση, mm-hmm, αγνώντας το κόμμα τους, αγνώντας τις καριέρες τους και να κοιτάξουν τη χώρα. Καήκαμε από αυτούς. Σας έχει προσεγγίσει κάποιος πολιτικός αρχηγός? Όλοι με προσεγγίσει, με τι σκοπό? Να με πάρει κοντά του. Προφανώς στο μέλλον ενδεχόμενες συνεργασίες. Να ρίξει σιγά σιγά γέφυρες. Αυτά έχω χτίζονται. Ξεκαθαρίσει εγώ ότι το πρώτο πράγμα για να συνεργαστούμε με κάποιον είναι η απλή αναλογική. Mm. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Mm-hmm. Που πιστεύω ότι ούτε ο Τσίπρας την πιστεύει. Τη χρησιμοποιεί για να πλήξει το Μητσοτάκι. Δεν την πιστεύει ούτε αυτός. Mm-hmm. Διότι αν την πίστευε θα είχε κάνει περισσότερα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Λένε πολλοί ότι
δεν είστε τόσο σταθερός στις απόψεις. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή λέτε καλά λόγια για τον Τσίπρα, μετά λέτε καλά λόγια για τον Μητσοτάκη, ύστερα λέτε άσχημα για τον Τσίπρα, μετά λέτε άσχημα για τον Μητσοτάκη. Θέλω να πω, δεν υπάρχει μια ισορροπία. Για τον Μητσοτάκη πότε είπα καλά? Όταν έγινε ραντεβού. Όταν έγινε ραντεβού. Και βγήκα και μέσα στο ραντεβού είχε αναγνωρίσει ότι ο πατέρας του έκανε το 65 μεγάλο λάθος. Έπρεπε να μείνει στην Ένωση Κέντρου να δώσει τον αγώνα και αυτός έφυγε και έριξε μια κυβέρνηση με 54%. Οπότε ενώ είχα την εντύπωση ότι οι Μητσοτάκηδες είναι εγωιστές και επιμένουν σε αυτό το λάθος, είδα ένα Κυριάκο που είχε μεταμεληθεί. Και βγήκατε και ήσασταν πολύ θετικός. Δεν μπορούσα να μην είμαι θετικός γιατί είχα ακούσει κάτι που δεν πίστευα στα μάτια μου. Είχα την εικόνα ότι οι Μητσοτάκηδες είναι αμετανόητοι. Να, μετά από κάποιους μήνες αρχίσατε πάλι να του ρίχνετε καντήλια. Γιατί χρειαζόταν. Γιατί βγαίνει και λέει θα μειώσει φόρους χωρίς να λέει πώς θα αντικαταστήσει. Ακούστε, το λάθος του Τσίπρα είναι ότι έκανε διακηρύξεις το 2015 χωρίς να εξηγεί από πού θα βρει λεφτά. Το ίδιο λάθος επιλαμβάνει τώρα και ο Μητσοτάκης. Θα κόψει φόρους, θα φέρει, θα κάνει, θα κάνει. Είναι με όμως τι, πολύ προσεκτικό. Με τι θα φέρει, ναι, με τι όμως θα. Με τι όμως θα. Προσεκτική είναι η διατύπωση. Κατ' ουσίαν όμως, όταν λες θα μειώσω κλίμακες φόρων. Όταν λες ότι θα μειώσω κλίμακες φόρων, πρέπει να εξηγήσεις πώς θα φέρεις επενδύσεις. Μια κυβέρνηση με 153 και 154 δεν φέρνει επενδύσεις. Ο άλλος δεν έρχεται. Όταν η μισή βουλή λέει τους άλλους μισούς προδότες, επένδυση δεν θα έρθει εδώ ποτέ. Είναι βλάκας ο άλλος. Δεν έχουμε φύγει λίγο από αυτό, δηλαδή. Όχι, συνέχεια. Με στη Βουλή βλέπεις τώρα. Επειδή λέτε γι' αυτό, εγώ θυμάμαι. Συνεχώς να ρίξουν την κυβέρνηση. Πασόκ, ακούστε. Να σας πω, θυμάμαι συζητήσεις στη δεκαετία του 80 μεταξύ Μητσοτάκη, πατέρα. Και Ανδρέα Παπανδρέου, που ένας έλεγε τον άλλον εφιάλτη και εθνικό μειοδότη. Ναι, τότε όμως δεν χρειαζόταν η συνένεση τόσο. Ναι, θέλω να πω τότε το πολιτικό σύστημα. Ότι είναι ένα κουσούρι που έχουμε πολιτικό. Τώρα όμως, τώρα έχουμε κρίση. Τώρα έχουμε κρίση. Τώρα έχουμε γκρεμίσει όλη μας τη βιομηχανία. Και πρέπει να φέρουμε νέες μονάδες. Πώς θα έρθουν αυτές οι μονάδες όταν ακούνε τρογόμεθα, όταν έχουν να πάνε ευκολότερα σε Ρουμανίες, σε Βουλγαρίες, με ένα πολιτικό σύστημα πολύ μικρότερης φορολόγησης και κινήτρων, σύστημα κινήτρων. Επειδή λέτε για απλή αναλογική, αν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και δεν τα βρούνε τα κόμματα, ενδεχομένως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές όπου θα ισχύσει η απλή αναλογική που ψηφίσατε κι εσείς. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ή τα κόμματα είναι έτοιμα για αυτό που λέμε μεγάλο συνασπισμό όπως έγινε και στη Γερμανία, δηλαδή θα μπορούσατε μελλοντικά να δείτε μια κυβέρνηση στην οποία θα συμμετάσχει Τσίπρας και Παπανδρέου και Μητσοτάκης. Ναι, ακούστε, τα κράτη δεν προετοιμάζονται για την ορίμανση, οριμάζουν. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε διαδικασία ορίμανσης. Σε κάνουν οπότε, οπότε σε πέντε χρόνια. Οι συνθήκες. Όταν δεν μπορεί, αν δεν έχει το 50 έδρες μπόνους ο κάθε Μητσοτάκης και έχει μόνο 100 έδρες, τι θα κάνει? Θα πρέπει να βρει εμένα, τη γεννηματά, θα πρέπει με όλους. Ενώ τώρα, όσο του δίνει, τα 50, οι 50 έδρες μπόνους, όσο του δίνουν αέρα, όχι, αέρα πρωθυπουργίας. Σας το ρωτώ αυτό γιατί είπατε ότι οι μισοί βρίζουν τους άλλους μισούς για προδότες. Ναι, θα μπορούσε λοιπόν μελλοντικά αυτοί που βρίζουν τους άλλους μισούς να καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Βεβαίως, πώς μπόρεσε το Πασόκ. Εγώ από τα 40 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, τα 35, ήταν δικοματισμός Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Δεν κάνανε θαυμάσια μεταξύ τους κυβέρνηση. Μπορώ να πω κάτι που νομίζω λίγο πριν το είπε ο κύριος Λεβέντης και δεν έχω κανένα λόγο να μην συμφωνήσω. Στη σημερινή εικόνα της οικονομίας μας, όπου θυμίζω ότι το 27% μείωση του ΑΕΠ είναι μεγαλύτερο από τα 8 χρόνια πολέμου στη Συρία που είναι 24% μείωση του ΑΕΠ, είναι ένας οικονομικός πόλεμος για τη χώρα μας. Αυτό που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν είναι εφόσον τα πέντε μεγάλα κόμματα, τα κόμματα που ονομάζουμε του Δημοκρατικού Τόξου, σε αυτό που ονομάζουμε οικονομία δεν έχουν μεγάλες διαφορές, είναι ώρα να καθίσουν κάτω και να σκεφτούν με ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, γιατί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και δεν μπορεί κανείς να πιστεύει στα σοβαρά ότι οποιοδήποτε μπορεί σε ένα ή δύο χρόνια να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Για να είμαστε ρεαλιστές, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό ή ότι μπορεί να γίνει. Βλέπετε εσείς να έχουν δείξει αυτή τη στιγμή τα κόμματα της κυβέρνησης που είναι πάνω τέτοια διάθεση?
Θα προσπαθήσω να απαντήσω ανάποδα. Ότι στα τελευταία 8 χρόνια παρατηρούμε ότι η μία κυβέρνηση ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού λέγοντας πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ο ένας έσκιζε τα μνημόνια στο Ζάπιο, ο άλλος με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια. Τώρα ξανακούμε φωνές του τύπου ότι εγώ θα μειώσω τη φορολογία, αλλά για να μειωθεί η φορολογία σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ. Ναι, πιστεύω απόλυτα ότι θα πρέπει να φανούν οι διαφορές των κομμάτων σε άλλα επίπεδα και στον τομέα της οικονομίας, που η οικονομία σημαίνει και σωτηρία της χώρας μας, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος ότι τα 175 δις που έχουμε σήμερα στο ΑΕΠ θα ξαναγίνουν όπως το 2009 250 δις, που αυτό είναι η λύση του προβλήματος του ασφαλιστικού και του φορολογικού. Γιατί αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ, όποιος σήμερα λέει ότι θα μειώσει τη φορολογία τις ασφαλιστικές εισφορές, λέει ψέματα. Μάλιστα. Άρα αυτό που ζητάτε, πρέπει να δουν τα έσοδα για να γίνει αυτό. Αυτό που ζητάτε εσείς είναι μια εθνική συνεννόηση όσον αφορά τουλάχιστον τα θέματα της οικονομίας. Ναι, το λέμε και με ένα σύνδεμα. Σύνεση, συνένωση, συνεργασία, γιατί ουσιαστικά έτοιμος η χώρα μας βρίσκεται σε μια κρίση μεγάλη. Έτοιμος για κόμμα είστε, κύριε Χριστοδοσίου, έτοιμος. Έτοιμος, λέω, για κόμμα, για διεκδίκηση ψήφου για τη Βουλή, μου φαίνεται. Είμαι πολύ περήφανος που υπηρετώ τους μικρομεσαίους. Μπορώ να σας πω και δημοσίως ότι δεν με ενδιαφέρει η ενασχόληση με αυτό που ονομάζουμε πολιτική σκηνή σε σχέση με τη Βουλή, γιατί νομίζω ότι η σημερινή Βουλή με τη σημερινή εικόνα που έχει δεν αντικατοπτρίζει αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός. Και επιτρέψτε μου, σε πρόσφατη έρευνα, ναι, ο ελληνικός λαός έχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμικούς φορείς παρά στους πολιτικούς, mm-hmm, και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εμείς λέμε πολύ απλά ως άνθρωποι της αγοράς ότι πρέπει να μιλάμε τη γνώση της αλήθειας. Δηλαδή μερικά πράγματα, όπως παρεξηγήσατε προηγουμένως όταν είπα, επιτρέψτε μου καλό πρόεδρε, ότι έχουμε ανάκαμψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανάκαμψη είναι προς όφελος των μικρομεσαίων, αλλά υπάρχει. Έχουμε μια αύξηση μικρή του ΑΕΠ, που το βλέπουμε θετικά. Mm-hmm. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα και για να μπορέσει να υπάρξει η επόμενη μέρα, δεν μπορεί όταν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα δεν πληρώνει φορολογία, δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, που δημιουργεί τον μεγαλύτερο αθέμητο ανταγωνισμό, να κάνει πως δεν το βλέπει. Για να σας πω απλά, αν ήθελε κάποιος σήμερα απλά και έκανε έναν έλεγχο στο 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα τις έκλεινε. Γιατί δεν τις κλείνει, γι' αυτό τώρα σήμαινε 750.000 παραπάνω ανέργους, μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία. Θα άρα τις έκλεινε, μισό λεπτό. Δεν μειώνεται με υποσχέσεις. Θα τις έκλεινε γιατί, κύριε Χαριστεδοσίου, γιατί για δεν μπορούν να αντέξουν με το σημερινό καθεστώς και γιατί σήμερα όλες αυτές δεν πληρώνουν ούτε εφορία, ούτε ασφαλιστικές εισφορές και ουσιαστικά μένουν, γιατί ουσιαστικά δεν βολεύει να κλείσουν. Μάλιστα. Και η λύση είναι λοιπόν να βρούμε το σχέδιο που θα απανταχθούν στην αυτό οικονομία, είναι το θέμα, να λειτουργήσει η δεύτερη ευκαιρία, να ξαναμπούν στην αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή με τη μορφή που έχει η οικονομία δεν υπάρχει διέξοδο. Ούτε σε 6 μέσους ένα χρόνο. Πριν κλείσετε, επειδή ο κ. Λεβέντης σας ακούει, θα θέλατε να του ζητήσετε κάτι σε επίπεδο εννοώ πολιτικής συμπεριφοράς ή πολιτικής στάσης για το επόμενο διάστημα? Δεν θέλω εγώ να συμβουλέσω τον κύριο Λεβέντη. Εγώ μπορώ να πω ότι η άποψή όχι του συμβουλή, περί συνένεση των κομμάτων. Έτοιμα είπα. Δεν είπα για συμβουλή. Η άποψή του περί συνένεση των κομμάτων με βρίσκει σύμφωνο. Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, μήπως θέλει ο κύριος Λεβέντης να πει. Τον ευχαριστώ και χρόνια πολλά. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να στηρίζετε έτσι όπως κάνετε πάντα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Να είστε καλά επίσης. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αίτημα μα, και από την κοινωνία για συνένεση. Και βγήκε και ένα γκάλωπ της MRP που πράγματι 80%. Ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών ζητούν να υπάρξει συνένεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμων για την επόμενη μέρα μετά την εκλογή. Ενώ ο Μητσοτάκης ζητάει έξοδο από τα μνημόνια. Να φύγει η κυβέρνηση, ο Τσίπρας βρίζει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, δύο άνθρωποι έρχονται αντίθετοι με ένα ολόκληρο λαό. Όχι δύο. Και η κυρία Γεννηματά ήταν πολύ επικριτική στο καναδείο του κύριου Τσίπρα σήμερα. Έχει ταυτιστεί με τον Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα. Λέει ότι μπορεί να μην κυβερνήσει. Και εσείς βρίζετε τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν βρίζω. Κάνω κριτική και ναι, με αυτή την έννοια. Στη Βουλή πολιτικά, όμως, πολιτικά, στη Βουλή μέσα. Προσέξτε, στη Βουλή μέσα. Βλέπω ότι ο Λοβέρδος, ας πούμε, μιλάει σαν να είναι βουλευτής του Μητσοτάκη. Όχι σαν. Αλήθεια σας το λέω. Η επιθετικότητα του Λοβέρδου γιατί κατά είναι του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερη από την επιθετικότητα του Χατζηδάκη. Είναι ένα μαχητικό βουλευτή. Μαχητικό, αλλά προ τα δεξιά δεν είναι καθόλου επικριτικό. Δηλαδή, όταν εσύ, α πούμε, προ τη μία πλευρά είσαι. Θοπεύει τη μία πλευρά. Και όλο σου το μένος κατά τη άλλη είσαι αμερόληπτο. Μάλιστα. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, έχουμε και το διάλειμμά μας. Θα γυρίσουμε να μας πείτε και δύο λόγια για τα
για το θέμα που θα κυριαρχήσει, φαίνεται έτσι, το Σκοπιανό μετά τις γιορτές, ναι, ως πολιτικό μπορεί θέμα. Μπορεί και εκλογές να προκήρυξει, ναι, αυτό. Μάλλον έχουμε, τη δικαιολογία προκήρυξη εκλογών. Έχουμε ήδη δύο πολιτικούς, μάλλον δύο κόμματα που έχουν εκφραστεί υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Σταύρος Θεοδωράκης και ΚΚΕ δια του κυρίου Παφίλη. ΚΚΕ. Ναι, ναι. Και εκείνο υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής είναι πάντα στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, και θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα που θα μας απασχολήσει τους πρώτους μήνες του 18, και είναι το θέμα των Σκοπίων και της ονομασίας, μια ιστορία που κρατάει από το 92. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, δεν το έχουμε ξεχάσει τελικά, μας ταλαιπωρεί. Και φαίνεται ως θέμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να βρεθεί λύση. Ναι, πιέζουν γιατί θέλουν για το ονοματολογικό, το κόστος επιβίωσης του κρατηδίου να το μεταφέρουν στην Ευρώπη. Τώρα, εσείς λέτε ότι δεν δέχεστε μία ονομασία σύνθετη, αυτό που λέγεται με γεωγραφικό προσδιορισμό, και θέλετε μία ονομασία που να μην περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία μέσα, σωστά? Ναι, δεν είναι εγώ τι δέχομαι. Δεν είναι θέμα εγώ. Εσείς ως αρχηγός κόμματος, λέω. Ναι, διότι υπάρχουν άλλοι αρχηγοί, ναι, που έχουν άλλη άποψη. Δεν πρέπει αυτό να τεθεί έτσι το τι δέχεται ο καθένας. Γιατί έτσι είναι σε τι βαθμό προδίδει έκαστος. Έτσι το πάμε. Δηλαδή εμβαδομετρούμε. Όχι, το λέω. Εμβαδομετρούμε το βαθμό μειοδοσίας εδώ. Θα σας πω με ποια έννοια το λέω. Το λέω με την έννοια ότι εσείς λέτε όχι και έχετε και κάποια αντιπρόταση σε αυτό το όχι που λέτε. Ναι, πάντα από την αρχή είχε υπόψη μου ότι έκανε λάθος και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης. Έπρεπε το θέμα αυτό να λυθεί στην κατεύθυνση να δώσουμε στο κρατήδιο δύναμη οικονομική και πολιτική. Να του δώσουμε υπόσταση, γιατί αυτό είναι νέο κρατήδιο, έτσι. Άρα έχει ακόμη θέμα υποστάσεως. Άρα εσείς λέτε σήμερα να μην δώσουμε το όνομα Μακεδονία, να υποχωρήσουν αυτοί στο όνομα και να υποχωρήσουμε εμείς εις όλα τα άλλα. Τα οποία ποια δηλαδή είναι? Διευκόλυνση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τις μεταφορές τους, αποστολή επιχειρηματιών εκεί για την οικονομική άνθηση του κρατηδίου, βοήθεια για την είσοδό του σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους έχουμε δηλαδή από κάθε πλευρά σαν κρατήδιο επίκουρο και δικό μας κρατήδιο, αν εγκαταλείψουν πραγματικά τον δόλο. Άρα αν λέτε, μας πείσουν ότι δεν έχει δόλο η προσπάθειά τους. Άρα λέτε ότι η πρόταση δική μας πρέπει να είναι ένα όνομα που δεν θα περιλαμβάνει τη λέξη Σκόπια. Μακεδονία. Σκόπια. Ας πούμε. Ο κύριος Μάρτας, ας πούμε, είπε πρώτη Δακία. Τι είναι αυτό? Δακία. Τι θα πει αυτό? Ένα όνομα. Είπε που ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σε... Να λέμε σοβαρά πράγματα. Όχι, είπε ότι, είπε ότι χρησιμοποιείται σε χάρτες. Παλιούς. Τώρα... Και ότι σε παλαιότερο μουσείο, λέει, θα μπορούσατε να το βρείτε... Σκόπια ταιριάζει μια χαρά. Ταιριάζει για εσάς. Αυτοί μπορεί να μην θέλουν. Όχι, ταιριάζει. Δεν θέλουν προφανώς. Όχι, ταιριάζει μια χαρά γιατί είναι η ονομασία τους, η επίσημη γεωγραφική. Για την επίσης γεωγραφική. Άρα εσείς λέτε να προτείνουμε το όνομα Σκόπια και ως αντιστάθμισμα... Και να παραχωρήσουμε πολλά πράγματα και εμείς και οι Ευρώποι και οι Αμερικανοί να παραχωρήσουμε ό,τι ζητούν την είσοδο για να γίνει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και του ΝΑΤΟ. Ναι. Και επίσης είσοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και αν εκεί δεν θέλουν, έχουν δόλο πλέον. Και η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να αποδεχθεί τον όρο Μακεδονία. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει δόλος πλέον. Τώρα, εδώ τη στάση του κυρίου. Έχουμε δύο κόμματα που ήδη έχουν τοποθετηθεί δημοσίως θετικά υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Ποτάμι και ΚΚΕ. Δεν το έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί. Ακούστε, το έχουν δεν πολέμησαν αυτοί. Την άποψή σας. Ακούστε, θέλουμε. Για να είναι η Μακεδονία ελεύθερη, δεν πολέμησε ούτε ο Κουτσούμπας ούτε ο άλλος. Ούτε οι οικογένειές τους. Μπορεί οι οικογένειες να πολέμησαν, βέβαια, δεν το αποκλείω αυτό. Κανένας, ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας έχει το δικαίωμα να δώσει το όνομα. Γιατί το όνομα αυτό έχει αιματοκυλιστεί με θύματα ανθρώπων. Από την Κρήτη φύγανε τάγματα και πήγανε και πολεμήσαν στη Μακεδονία. Νομίζετε ότι μπορεί αυτό το αίμα των κριτικών που το οχήθηκε στη Μακεδονία ο Τσίπρας να το αγνοήσει και να πάει να υπογράψει? Τώρα, και τι θα κάνει ο Τσίπρας αύριο, αν δώσουμε το όνομα και αυτοί επιστρέψουν και αρχίζουν και ξαναλένε θέλουμε. Τι θα κάνει ο Τσίπρας, χαρακύρι? Πέστε μου τι θα κάνει. Εσείς ουσιαστικά... Όταν δώσουμε αυτό που έχουμε, το μόνο είναι το όνομα, δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο. Αν το δώσουμε, γίνει, λέτε, 30 χρόνια παρεδώσε. Το αρνούμε. Και μετά ιστορικά, αυτά τα 30 χρόνια γιατί το αρνηθήκαμε, αν τώρα το δώσουμε? Τώρα τη στάση του κυρίου, εξηγήσουμε... κυρίου Καμένου στο θέμα, όπου λέει ότι σε όποια περίπτωση να γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών.
Τι θα αλλάξει αν αυτό. Δεν, το θέμα είναι τι στάση θα πάρει έκαστος. Εγώ θα πω του Τσίπρα αν γίνει αυτή η σύγκληση ή του Μητσοτάκη. Εσύ πολέμησες οικογένειά σου, πολέμησε για τη Μακεδονία. Έχεις δικαίωμα, φίλε, να το δώσεις. Παρετήσου, τράβα σπίτι σου. Mm-hmm. Εάν δεν μπορείς να διαπραγματευτείς να κερδίσει διπλωματικά η χώρα κάτι και μπορείς μόνο να μετέχεις στα κοινά παραδίδοντας στους ξένους τα εθνικά μας σύμβολα και τα εθνικά μας δίκαια, παρετήσου από την πολιτική, ρε φίλε μου. Μάλιστα. Η πολιτική είναι ένας αγώνας για να καταφέρεις κάτι. Δεν μου λέτε. Δεν είναι παράδοση υπέρ των θέσεων με, του άλλου. Με το πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα, που είχαμε χθες στα παραπολιτικά, ναι, και μιλάνε για την πιθανότητα δημοψηφίσματος. Αυτό είναι βλακία, γιατί είναι σίγουρο 90% του ελληνικού λαού θέλει να μην υπάρχει Μακεδονία. Σε αυτονόητα πράγματα, κύριε Τάκη μου, ποιος είναι ο λόγος να κάνουμε δημοψήφισμα? Υπάρχει Έλληνας που θα ψηφίσει να δώσουμε το όνομα στα Σκόπια? Ναι, πιθανώς είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια του Πρωθυπουργού να πει ότι ορίστε ο λαός μου εμένα μου λέει αυτό το ότι δεν είναι πρέπει. Αυτονόητο του ελληνικός λαός. Συγγνώμη, υπάρχει, εγώ μιλώντας με τον Αμερικανό πρέσβη την άλλη φορά. Άρα λέτε, μου είπε, όχι, γιατί, λέτε όχι στο δημοψήφισμα. Ναι, γιατί βέβαια στα αυτονόητα ζητήματα. Διότι μίλησα με τον Αμερικανό πρέσβη και του λέω, αν εσύ στην Αμερική δίπλα στη Νέα Υόρκη ιδρυόταν μια νέα χώρα και το έλεγε και αυτή η Νέα Υόρκη, θα καθόσαστε να την κοιτάτε και να διθοπεύετε? Mm-hmm. Με κοίτησε και με κοίταξε. Μου λέει, είπε, αυτό εκεί έγκυται το δίκαιο το δικό σας της Ελλάδος. Mm-hmm. Εκεί. Ότι πρέπει να δείξει η διεθνής κοινότητα αλληλεγγύη. Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Λένε πολλοί ότι αν τελικά δεν βρεθεί η λύση, θα μείνει η υπάρχουσα ονομασία, η προσωρινή. Ναι, η Ελλάδα δεν πρέπει να αναγνωρίσει όμως. Άλλο λέω. Στην οποία υπάρχουσα προσωρινή ονομασία, υπάρχει το όνομα Μακεδονία. Εντάξει, μέσα. Είναι όμως προσωρινή. Προσωρινή. Είναι προσωρινή. Και έχουμε εμείς το δικαίωμα με εμπάργκο να αρνούμεθα την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Σου λέει, δεν βάλαμε τη βούλα. Ναι, είναι διπλωματικά, τα ξέρεις. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Τα πάμε και τα δύο. Τα πάμε όλα. Χαλαρά, τα και, πρώτα, τα χαλαρά, αλλά... και τα λίγο καυτερά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι για να γελάσετε. Χθες μου κάνανε ένα τραπέζι και φέρανε δύο πιπεριές, έτσι μακρινές, μεγάλες. Είχαν φέρει από την Λογαρνανία. Και γελάγανε την ώρα που πήγα να τσιμπήσω να φάω ένα κομματάκι. Λέω, γιατί γέλατε? Λέει, φάε, φάε. Ήταν καυτερές. Μόνο πήγε να μου κόντευα να κόψω τη γλώσσα μου. Και εγώ, και ήταν το στόμα μου μισή ώρα. Φίλοι ήταν αυτοί. Μισή ώρα, γι' αυτό λέω τα καυτερά. Καλά το είπατε, καλά το είπατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεβέντη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη για όλους και λιγότερο καυτερή.